Και σήμερα το θέμα μας ξεκινάει από πού αλλού, από τον δρόμο. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε θεματάρα. Πάμε να επισκεφτούμε τον Κουσέ, που θα τον δούμε σε λίγο από μακριά. Να συναντήσουμε ανθρώπους, να δούμε όμορφα πράγματα. Ποιος ξέρει. Φτάσαμε στον όμορφο Κουσέ. Η αποστολή μας γνωστή. Βόλτα το χωριό, να βρούμε σοκάκια όμορφα, ωραίους τόπους, ωραίους ανθρώπους και πάμε να συναντήσουμε και τον ξενάγο μας. Θα σας πω σε λίγο γι' αυτό. Για την ώρα ήρεμα πολύ, δεν έχουμε δει πολύ κόσμο. Κάτι μου λέει όμως ότι η ζωή είναι προς τα εκεί. Γεια, ελάτε! Ήρθαμε! Πού είστε? Το χωριό είναι αμφιθεατρικό, έχει απίστευτη θέα, είναι στις παρυφές των Αστερουσίων και τσεκάρετε εδώ πέρα τη θέα. Ξεναγός μας, τον όμορφο Κουσέ, θα είναι ο Γιώργος ο Κουτσάκης. Οι συστάσεις είναι επενδυτές, πάρα πολλά χρόνια στον κόσμο της υγείας, πάρα πολλά χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα και πάνω απ' όλα κουσανιώτης. Οπότε είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας ξεναγήσει στο χωριό. Μου έχει πει ότι θα μας περιμένει στο καφενείο. Πάμε να τον βρούμε! Και να ξεκινήσει η βόλτα, ντε! Και μόλις βρήκαμε τον ξεναγό μας. Γιώργο! Γεια σε όλους, γεια σε όλους, γεια σε όλους! Καλώς ορίσατε! Τι ωραία, τι ωραία! Μέχρι να πιούμε το καφεδάκι μας, θα σας πω λίγα λόγια για τον ξεναγό μας. Γιώργος Κουτσάκης. Ο κόσμος του καλλιτεχνικός, αν και ασχολείται επαγγελματικά εδώ και 30 χρόνια στο τομέα της υγείας. Πολυπράγμανο Γιώργος. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρίτιας Δημοσιογραφικής Ένωσης. Καλλιτεχνικό πνεύμα. Διαπρέπει στο κομμάτι της επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στο χώρο της υγείας. Ασχολείται με τα κοινά σε Κρήτη και Ελλάδα και άλλα τόσα που θα τα πούμε σε λίγο. Ή καλύτερα θα μας τα πει ο ίδιος στην βόλτα μας στον υπέροχο Κουσέ. Πάμε λοιπόν. Τα πιταράκια θα τα φάμε μετά. Εντάξει. Προς τα πού πάμε? Πάμε αριστερά και πάλι αριστερά. Αριστερά και πάλι αριστερά ακούω. Βλέπω τα πιταράκια θα τα φάμε τώρα. Είναι έτοιμοι. Τώρα, τώρα, περιμένουμε. Ωρα, ωρα, ωρα. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Παπάρο. Έλα και εσύ να πάρεις, Αντώνη, έλα. Ελάτε, ελάτε. Πάμε, Αντώνη. Ευχαριστούμε! Να είστε καλά! Εδώ έτσι το έχετε! Μπορείτε στον δρόμο με τα πιταράκια! Ναι, πιταράκια, ναι, αγάπη! Το χωριό είναι φιλοξενούμενο! Θα τα ξανάρθω! Να ξανάρθω, να ξανάρθω! Ξεκινάμε λοιπόν την βόλτα με το δικό σου ξεκίνημα, έτσι! Μπράβο, εδώ Πέτρο μου γεννήθηκε, εδώ μεγάλωσα μέχρι τα 18 μου. Πέρασα πολύ όμορφες παιδικές στιγμές και γενικά μέχρι να τελειώσω το δημοτικό εδώ. Και μετά το γυμνάσιο τέλειωσα στις Μοίρες, το Λύκειο στην Πόβια. Και μετά ήρθε ο δρόμος για Αθήνα. Και μετά ήρθε ο δρόμος για Αθήνα. Οπότε γεννήθηκες, μεγάλωσες όλα τα παιδικά χρόνια, ναι, εδώ. Κουσές. Γέννημα, θρέμα, Κουσέ. Γέννημα, θρέμα, Κουσέ. Πόσο δύσκολο αποφάσισες να φύγεις? Δεν ήταν τόσο δύσκολο. Το ήθελα πάρα πολύ και νομίζω ότι όταν θες κάτι το πετυχαίνεις. Αρκεί να έχεις τη διάθεση και την ψυχολογία να το στηρίξεις αυτό που θέλεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που λες. Mm-hmm. Και θέλω τώρα να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στο Κουσέ. Πρώτη μας στάση. Η πρώτη μας στάση λέω να πάμε στην προτομή του Κουρμούλη, που ήταν ένας κρυπτοχριστιανός. Α, εκεί πέρα που φαίνεται όλη η θέα κάτω. Από εκεί που φαίνεται όλη η θέα, βλέπουμε όλη την ορολογία. Το είδαμε, πάμε να μας πεις και δύο λόγια. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Σε κάθε μέρος που πηγαίνεις, θα μου λες την πληροφορία που θέλεις. Και εγώ θα σε ρωτάω και μια ερώτηση για σένα. Πάει το παιχνίδι? Πάει. Πάμε. Πού είμαστε? Λοιπόν, είμαστε εδώ στην προτομή του Μιχάλη του Κουρμούλη, ενός κρυπτοχριστιανού, ο οποίος γεννήθηκε το 1765, πέθανε το 1824. Ένας από τους ήρωες του χωριού, ας πούμε. Ακριβώς. Για είναι... την ώρα θα θαυμάσουμε λίγο τη θέα. Μπράβο. Και θέλω να σου κάνω και εγώ μια ερώτηση. Αλλά θα την κάνω στη θέα. Μάλιστα, πάμε. Εδώ τώρα με τη θέα είναι η σειρά μου να σου κάνω την ερώτηση.
πώς ήταν τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα, μικρό παιδί, ποιες κινήσεις και τι, πώς το βίωσες. Από τα πρώτα μου βήματα ξεκίνησα στο χώρο της υγείας, οπότε έμαθα πολλά πράγματα και να φανταστείτε ότι τον πρώτο καιρό έχανα τους δρόμους, δηλαδή δεν ήξερα, λογικό. Ναι, δεν ήξερα ακριβώς πώς να φτάσω, ακόμα και στη δουλειά που πήγαινα. Αλλά τελικά με πείσμα, όπως σας είπα, με θάρρος και θράσος, τα κατάφερα. Σωστός. Πληροφορία ο Γιώργος για το χωριό, ερώτηση για τη ζωή του εγώ. Έτσι θα το πάμε και συνεχίζουμε. Η πόδια στον όμορφο που σε συνεχίζεται, όπου και να σταματήσουμε, βγαίνει ο κόσμος έξω, όχι να στρατάρουμε, όχι ένα καφέ, όχι ένα πιταράκι. Τι όμορφα! Είναι πολύ όμορφο πραγματικά, γιατί πιστεύω ότι γενικά τα χωριά της Κρήτης είναι φιλόξενα. Και θα σου το πω και εγώ με βεβαιότητα, έτσι ακριβώς είναι. Και τώρα που έχει. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε πολύ κοντά στην εκκλησία του χωριού. Η εκκλησία είναι η Αγία Άννα. Εμείς γιορτάζουμε εδώ στο Μπουσέ 25 Ιουλίου. Άλλη ερώτηση τώρα λοιπόν από μένα. Ακούω. Πότε και πώς μπήκε το καλλιτεχνικό κομμάτι της ζωής σου? Το 1998 είχα δώσει εξετάσεις στη δραματική σχολή. Στον Ιασμό, καλά θυμάμαι. Στον Ιασμό, ναι, που πέρασα σε αυτή τη σχολή. Τελικά όμως δεν προχώρησα, γιατί δεν προλάβαινα, δεν είχα το χρόνο για να παρακολουθήσω τη σχολή, γιατί ήταν πολλές οι ώρες. Έτσι άρχισα να γνωρίζω σιγά σιγά τους καλλιτέχνες, να μπαίνω στο χώρο και μετά έκανα και δημοσιογραφία. Τελείωσα λοιπόν τη δημοσιογραφία, έχω κάνει διάφορα πράγματα. Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρίτιας Δημοσιογραφικής Ένωσης των Μαζικής Ενημέρωσης. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα να μπαίνω στο χώρο γενικά και στο καλλιτεχνών και στη δημοσιογραφία. Πού πάμε τώρα? Πάμε τώρα να δούμε τους πύργους του Κουρμούλη, εκεί που... Για πάμε στους πύργους. Πάμε στους πύργους. Πάμε να βρούμε τους πύργους. Πού είστε? Και κάτω από τον δεύτερο πύργο του χωριού, είναι η ώρα να ακούσουμε για το σπίτι του ηθοποιού. Τι ακριβώς είναι αυτό? Το σπίτι του ηθοποιού, παιδιά, είναι ένα έργο αποκλειστικά και μόνο της Άννας Φόνσου. Η Άννα Φόνσου είναι μια γυναίκα πολύ δυνατή, μια σπουδαία θεατρίνα, μια σπουδαία ηθοποιός. Το ξέρετε όλοι τους άλλους, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Έχει στάσει να περιπτές. Ακριβώς. Έχει κάνει ένα σημαντικό έργο και εγώ προσπαθώ από το δικό μου μετερίζει να δώσω ένα μικρό χέρι βοήθειας που λένε. Τι ακριβώς είναι αυτό? Οι άνθρωποι που ζουν εκεί μέσα είναι άνθρωποι άποροι, άνθρωποι του χώρου, που δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν έχουν χρήματα. Έτσι λοιπόν η Άννα κατάφερε και έκανε όλο αυτό το σπίτι του ηθοποιού. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μένουν εκεί, κοιμούνται εκεί, έχουν τα πάντα. Ένας ξενώνα στην ουσία. Ακριβώς. Νομίζω ότι ζει σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Και πού θα με στείλεις τώρα? Τώρα θα σε στείλω στο Βότανο. Θέλω να δεις ένα χώρο που έχει εδώ το χωριό. Ένα χώρο πραγματικά που το ξέρει όλος ο κόσμος, όχι μόνο η Ελλάδα. Σας έχω δύο εκπλήξεις. Μη μου τις πεις. Πάμε λοιπόν στο Βότανο να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια τι ακριβώς είναι. Ήρθαμε στο Βότανο, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη, ο οποίος μας περιμένει ήδη και να μας μιλήσει για αυτό το υπέροχο τόπο. Είμαστε μέσα στο Βότανο, είμαστε με τον κύριο Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Και θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις, γιατί το Βότανο είναι γνωστό πλέον, να πω παγκοσμίως. Θα το πω εγώ έτσι. Θέλω να μου πείτε αρχικά τι είναι το Βότανο, πώς γεννήθηκε το Βότανο. Στο τι είναι το Βότανο, εύκολα απαντάω, είναι χρώματα και αρώματα. Και αυτό το βλέπετε με το που μπαίνετε μέσα, είναι σαν τη σπηλιά του Αλαντίν, έχει γίνει ένα πράγμα, έτσι. Η ουσία είναι ότι έχουμε βότανα και μπαχαρικά, ελληνικά βότανα, κρητικά βότανα, που η Κρήτη έχει το ιδιαίτερο, το κλίμα της Κρήτης είναι ιδιαίτερο και μπορείς να παράξεις εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα και ακόμα καλύτερα. Αρχικά βλέπεις ένα κουσέ ο οποίος έχει κόσμο και το 90% του κόσμου είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Ανοίγεις, μου είπες πριν ότι ανοίγεις ένα βαζάκι μέντα,
Όσο, ναι, όσο μέντα, ναι, αυτό είναι ένα εύκολο παράδειγμα. Οι Γερμανοί, οι πελάτες μας, κυρίως είναι οι Γερμανοί, πίνουν μέντα, πιπερίτα. Αν πάρεις μια μέντα στην αγορά, ο δυος μας τώρα την αγορά, της Τουρκίας, Αιγύπτου, οτιδήποτε, είναι ένα πεθαμένο άρωμα. Η μέντα που καλλιεργούμε να ανοίξει το βάζον, επειδή τη φροντίζουμε, ρε παιδί μου, τα μάτια σου σε ενοχλούνται από τη μυρωδιά. Αυτό τώρα είναι κάτι που οποιοδήποτε από εμάς, δηλαδή να το εισπράττεις, το νιώθεις και το θέλεις. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι την ποιότητα ή την έντιμη συναλλαγή που έχεις με το προϊόν. Τα σχέδια για το μέλλον τι είναι, εδώ με τα παιδιά έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Είναι ένα χαμόγελο για όλους μας. Είμαστε περίπου 11 άτομα που δουλεύουμε μαζί. Είναι ένα χαμόγελο, δηλαδή είναι μια χαρά. Και αυτό το εισπράττουμε και μεταξύ μας, αλλά το εισπράττουμε κυρίως από τους πελάτες μας που έχουμε και πολύ θετικά σχόλια γενικά. Αυτό η ποιότητα είναι. Είναι μια συναλλαγή, ρε παιδί μου, αλλά η δικιά μας συναλλαγή έχει πολλά χαμόγελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βρήκατε. Θα κάνουμε τώρα μια μικρή βόλτα στο χώρο. Θα πάρουμε και 2-3 πραγματάκια. Εύχομαι κάθε επιτυχία και να είστε πάντα τόσο χαμογελαστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι με παρέσυρε γιατί το πρόσωπο σου λάμπει αυτό. Ωχ, τέλεια. Τι ωραία. Το καλύτερο κομπλιμέντο σήμερα. Θα έρθει ο καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε βολτούλα. Ο κύριος Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που σε κερδίζει από την πρώτη του κουβέντα. Και ο χώρος που έχει φτιάξει στο επιβεβαιώνει με το που μπεις. Θες η ενέργεια, θες τα αρώματα, θες τα χαμόγελα. Από όπου και να το πιάσεις, το Βότανο είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους σταθμούς όταν επισκεφτείτε το Κουσέ. Πάμε όμως τώρα να δούμε τις εκπλήξεις που μας έχει ετοιμάσει ο Γιώργος μας. Η μία εκπλήξη την έχω ήδη δει. Ακούγονται τα όργανα, έχουμε ετοιμάσει κάτι σαν γλέντι εδώ πέρα, μας έχει ετοιμάσει ο Γιώργος. Κάθεται μαζί με μια κυρία, πάμε να δούμε τι είναι αυτά, βλέπετε. Πρώτη έκπληξη το γλέντι. Δεύτερη και καλύτερη, η απρόσμενη εμφάνιση της αγαπημένης στάρ του ελληνικού κινηματογράφου και όχι μόνο, της Ρίκας Διαλυνά. Ήρθε στο χωριό μόνο και μόνο να πει δύο κουβέντες για τον φίλο της και δεν θα μπορούσαμε για τίποτα στον κόσμο να της το αρνηθούμε. Δύο ωραίες εκπλήξεις είναι αυτές, Γιώργο. Έχει στήσει εδώ πέρα ένα ολόκληρο γλέντι. Όλο το χωριό και έρθει εδώ πέρα τι γίνεται. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ εκλεκτό καλεσμένο. Ρίκα, τι κάνεις, είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή. Α, και τι να λέω εγώ, που για μένα είναι ένα όνειρο το σημερινό. Διότι, ειλικρινά, διότι αυτό δεν το περίμενα. Δηλαδή, το καλωσόρισμά μου στην Κρήτη είναι αυτό εδώ. Αισθάνομαι ότι άνοιξε η γη να με δεχτεί. Γιώργο, μου σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Και χαίρομαι διότι γνώρισα και την υπέροχη μανούλα σου, το σπίτι σου. Και όλου του ανθρώπου και όλου του πίστεψε με αυτό το σημερινό εδώ πέρα. Είναι το, δεν το περίμενα ότι στην Κρήτη θα ερχόμουν και αμέσω θα βρισκόμουν σε αυτή την υπέροχη οικογένεια. Γιατί εγώ την θεώρησα οικογένεια, ειλικρινά. Να πω κι εγώ ότι εγώ ήμουν στο Κουσέ, δεν περίμενα μια τέτοια παροχή. Όλοι ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι, όλοι με το χαμόγελο, όλοι να πούνε ένα καλό λόγο για τον Γιώργο και όλο αυτό το πράγμα. Είναι κάτι μοναδικό. Λέω να το απολαύσουμε, να αρχίσει η μουσική, μαέστρο, και να πιούμε και μια στην υγειά σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου. Με τις καλύτερες εικόνες χαιρετάμε από το Κουσέ. Παίξε!